Ναι, στα όρια της ανέχειας, 241 μαθητές σητίζονται καθημερινά από το πρόγραμμα της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος. Μίλησα με δασκάλους, με καθηγητές, οι οποίοι μου λένε ότι καθημερινά βλέπουν τα παιδάκια να πηγαίνουν στο σχολείο με φθαρμένα παλιά ρουχαλάκια, με τετραδιάκια παλιά. Οι γονείς τους δεν μπορούν να πάρουν τα απαραίτητα. Δυστυχώς είναι κάτι που το βλέπουν και το παρατηρούν καθημερινά. Ο Βόλος σημειώνει ρεκόρ ανεργίας και μάλιστα χθες μου λέγανε για μία περίπτωση, δεν θα σας πω πού, για να μην στοχοποιήσουμε το παιδί, αλλά θα σας πω την περίπτωση. Δάσκαλοι έχουν υιοθετήσει εντός εισαγωγικών ένα κοριτσάκι 16 χρονών που δεν μπορεί να πάρει τα απαραίτητα. Δεν έχει μαμά, ζει σε μία δομή του Δήμου Βόλου. Και ευτυχώς οι δάσκαλοι έχουν φροντίσει, εκτός από τα μαθήματα, να τις παρέχουν και ό,τι χρειάζεται ένα 16χρονο παιδί. Ανθή, μείνε μαζί μας. Έχουμε αποκαταστήσει τη σύνδεσή μας με τον κύριο Καρανίκα, το διευθυντή του Γενικού Λυκείου στην Αγία Βόλου. Κύριε Καρανίκα, καλημέρα και πάλι. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα. Ναι, τώρα σας ακούω. Καλημέρα. Προβάλαμε προηγουμένως, δεν ξέρω αν μας ακούγατε, το θέμα αυτό που έφτασε σε γνώση μας για παιδιά τα οποία διαβάζουν στο σκοτάδι επειδή η ΔΕΗ έχει κόψει το ρεύμα στο σπίτι τους. Πόσες περιπτώσεις έχετε τέτοιες, κύριε Καρανίκα? Κοιτάξτε, κύριε Σερατάκο, εμείς ένας από τους λόγους που δέχτηκα να βγω στην εκπομπή σας είναι ο εξής. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις έχουμε, αλλά το σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα να είναι εν γνώση του πότε συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Σωστά, προφανώς. Πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει μία αξιοπρέπεια στους φτωχούς ανθρώπους και η αξιοπρέπεια δεν λείπει. Υπάρχει μία αξιοπρέπεια. Υπάρχει μία... Το περιβάλλον εδώ είναι μικρό, το χωριό είναι μικρό. Τα παιδιά και οι οικογένειες δεν είναι εύκολο να δείξουν αυτά τα πράγματα, να τα κάνουν γνωστά. Και το κυριότερο είναι ότι το σχολείο, σαν πρώτη στο μέλημά του, έχει να μην στοχοποιήσει τα παιδιά. Σωστά. Εμείς, όταν πέφτει στην αντίληψή μας οτιδήποτε από αυτά, καταρχάς είναι αυτονόητο ότι το σχολείο δεν μπορεί να συνδέσει το ρεύμα. Αυτά είναι αρμοδιότητες άλλων φορέων. Σωστά. Και άλλοι πρέπει να επέμβουν. Όταν στο σχολείο πέσουν στην αντίληψή του τέτοια περιστατικά, το σχολείο βεβαίως στα πλαίσια και των περιφερειακών δυνατοτήτων του και της ηθικής που πρέπει να διδάσκει και να περνάει στα παιδιά, επεμβαίνει και επεμβαίνει δραστικά. Η συνάδελφός σας προηγουμένως ανέφερε περιστατικό μιας κοπέλας που και τα λοιπά, αυτό που ανέφερε πριν από λίγο. Εδώ υπάρχουν συνάδελφοι για το σχολείο και σε πολλά σχολεία συμβαίνει. Συνάδελφοι, οι οποίοι χωρίς καν να το μπορέσουν να το κοινωνιολογήσουν αυτό, δεν πρέπει, θα ήταν λάθος. Αν εγώ αρχίσω να σας περιγράφω τώρα στο σχολείο το δικό μας, που είναι ένα σχολείο στα όρια της περιφέρειας του Βόλου, που έχει πολλά παιδιά που μετακινούνται από τα χωριά, πόσα παιδιά έχουν πρόβλημα και πόσα παιδιά βοηθούνται τόσο από το Σύλλογο των Καθηγητών του Σχολείου, όσο από την Εκκλησία, όσο και από άλλους φορείς που εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε. Ένας κρίκος δεν είστε εσείς, κύριε Καρανίκα. Ένας κρίκος είστε. Δεν σας ζητάει κανείς να φτιάξετε το ρεύμα στο σπίτι. Όχι. Ούτε να πληρώσετε το ρεύμα των ανθρώπων, προφανώς. Να ενημερώσετε το Δήμο, ας πούμε. Να αναλάβει ο Δήμος μια πρωτοβουλία. Βεβαίως. Μα εμείς είμαστε σε άμεση και πολύ στενή συνεργασία με τους φορείς και του Δήμου και της κοινωνικής πρόνοιας. Και όταν πέφτουν στην αντίληψή μας τέτοια πράγματα, αμέσως επεμβαίνουμε και επεμβαίνουμε, πιστέψτε με, δραστικά και πολύ δραστικά θα έλεγα και με πολύ κόπο και με πολύ θυσία. Όχι από εμάς, από συναδέλφους οι οποίοι από το περίσσευμα τους αλλά και από το περίσσευμα το οικονομικό και του χρόνου τους προσπαθούν να βοηθήσουν όσο μπορούμε τους μαθητές. Όταν πέφτει στην αντίληψή μας βεβαίως. Ναι, αν θέλετε. Μου επιτρέπετε λίγο να παρέμβω. Ναι, αυτό και να κλείσουμε, Αθηνέ. Ναι, ναι. Κύριε Καρανίκα, βρίσκομαι στο Βόλο από χθες. Είμαι Ανθή Βούλγαρη, μιλήσαμε και χθες. Και πραγματικά, αν δεν βγεις έξω από το στούντιο να πας να δεις τον κόσμο και το τι βιώνει, δεν καταλαβαίνεις. Χθες λοιπόν μιλούσαμε και μου λέγατε διάφορα περιστατικά. Και έμεινα σε αυτό που μου είπατε, ότι έχετε υιοθετήσει οι δάσκαλοι ένα παιδί που έχει πρόβλημα. Αυτό το παράδειγμα που αναφέρατε θα το
πω λίγο διαφορετικά. Έχουμε, έχουμε μαθητή εδώ στη σχολή μας, το άγχος του οποίου και της γιαγιάς, η οποία, με την οποία ζει, είναι ότι αν τελειώσει το λύκειο, εμείς τι θα τρώμε, εμείς τι θα ψωνίζουμε, εμείς τι θα κάνουμε. Το άγχος του είναι να μην τελειώσει το λύκειο. Γιατί άμα τελειώσει το λύκειο και εμείς τον διαβεβαιώνουμε ότι χωρίτσουμε, εμείς εδώ θα είμαστε και θα σε ταΐζουμε τα επόμενα χρόνια, θα σε ψωνίζουμε και τα επόμενα χρόνια. Κύριε Καρανίκα, με αυτό που μας είπατε, νομίζω ότι τα είπατε όλα. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για εγώ τη σύνδεση. Εγώ θα ήθελα όμως, κύριε Σαραντάκο, πείτε και να ολοκληρώσουμε, ναι. Ξέρετε, ναι. Εμείς, σαν εκπαιδευτικοί, επειδή εγώ έχω κάνει και σε άλλα διαστρώματα της ηγεσίας της εκπαίδευσης, πρέπει να ξέρετε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα, οσοδήποτε αδιάφοροι κι αν είναι, σε τέτοια γεγονότα είναι πάντοτε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρανίκα. Και γεράζουμε με τα παιδιά. Το γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε και την Αθή Βούλγα, η οποία επιστρέφει με πλούσιο ρεπορτάζ. Για την αντίληψή μας, πάντα επεμβαίνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καρανίκα.